Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί εκπρόσωποι της πολιτείας, των γραμμάτων και της εκπαίδευσης, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη γιορτή και σας ευχαριστούμε που είστε απόψε κοντά μας για να αποχαιρετήσουμε μαζί την τάξη του 2012. Οι απόφοιτοι του 2012, οι περισσότεροι μαθητές των εκπαιδευτηρίων από τα πρώτα τους βήματα, κλείνουν σήμερα ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής τους και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους για να πετάξουν ψηλότερα, να αναζητήσουν τα μήκη και τα πλάτη που τους αξίζουν και παρόλες τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές όλων μας, να διεκδικήσουν και να πετύχουν ένα καλύτερο αύριο, να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και για την πατρίδα τους. Οι ξεχωριστές, οι μοναδικές στιγμές ευτυχίας που ζούμε απόψε θα μας μείνουν αξέχαστες για πάντα. Τα παιδιά μας, τα καμάρια μας, ολοκληρώνουν μια συναρπαστική διαδρομή, τον πρώτο δύσκολο αγώνα της ζωής τους και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τον επόμενο από το Σεπτέμβριο και μετά. Σήμερα, που είναι μια μέρα σταθμός στη ζωή τους, τελειώνει για τα παιδιά μας μια πορεία 6 ετών, αφήνοντας το δημοτικό απ' έξω, που ήταν γεμάτη με μικρές και μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες, με αλυσμόνητες, πολύ όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές. Αγαπητοί απόφοιτοι, αγαπημένα μας παιδιά, θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη επιτυχία σας. Απόψε σας καμαρώνουμε και είμαστε πολύ υπερήφανοι για σας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκατε, ανταποκριθήκατε στις υψηλές απαιτήσεις ενός πολύ καλού και απαιτητικού σχολείου και μας δίνετε απόψε αυτή τη μεγάλη χαρά. Και όπως προαναφέρθηκε, η συγκίνηση, η περηφάνεια και η χαρά είναι και δικιά μου, γιατί ανάμεσά μας είναι και η κόρη μου, η οποία αποφυτά φέτος, και γι' αυτό η βραδιά είναι μοναδική και για μένα. Όταν, αγαπητά παιδιά, έγραφα αυτές τις γραμμές, ακριβώς σε αυτό το σημείο προβληματίστηκα τι θα μπορούσα να σας πω που θα ήταν κάτι καινούριο για σας. Αρχικά σκέφτηκα να σας πω πόσο τυχεροί είστε που αποφυτάτε από ένα εξαιρετικό σχολείο. Αυτό είναι γνωστό πανελληνίως. Αλλά μετά είπα στον εαυτό μου ότι αυτό το ξέρετε πολύ καλά, αλλιώς δεν θα ήσασταν απόψε εδώ. Η επόμενη ιδέα ήταν να αναφερθώ στο ότι αυτά τα χρόνια κάνατε πολλούς και καλούς φίλους, κάποιους από αυτούς για όλη τη ζωή σας, αποκτήσατε ενδιαφέροντα, αρχές και ηθικές αξίες και σε μεγάλο βαθμό διαμορφώσατε το χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας, αλλά και αυτά είμαι βέβαιος ότι τα έχετε ακούσει πολλές φορές.